Σήμερα έχουμε το ετήσιο αποκριάτικο γλέντι του Συλλόγου. Είναι για τα μέλη και για τους φίλους του Συλλόγου. Έχουμε τη χαρά για ακόμα μία χρονιά να βρισκόμαστε όλοι εδώ μαζί. Σε λίγο θα ξεκινήσει και η μουσική μας. Να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα. Είναι ακόμη μια ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί και να διασκεδάσουμε. Να ξεχάσουμε λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Λόγω των συγκαιριών που περνάμε όλοι, είναι πολύ δύσκολο, ειδικά για τους ανθρώπους με αναπηρία. Οπότε, σε κάθε ευκαιρία που βρίσκουμε για να χαλαρώσουμε λίγο, νομίζω ότι την εκμεταλλευόμαστε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους και ακόμη συνεχίζουν να έρχονται, παρόλο που ο καιρός μας τα χάλασε πάρα πολύ σήμερα. Τους μουσικούς που κάθε χρόνο έρχονται και παίζουν ανιδιοτελώς. Όλους όσους μας πρόσφεραν τα εδέσματα του μπουφέ και τα κρασιά. Να ευχηθώ καλή αποκριά, καλή σαρακοστή υγεία και του χρόνου πάλι με υγεία όλοι εδώ. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ να τιμήσουμε τα παιδιά με τις ειδικές ικανότητες. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, γιορτάζουμε μαζί την γιορτή, την αρχή των απόκριων. Τα δικά μας παιδιά, τους δικούς μας ανθρώπους και νομίζω ότι ιδιαίτερα εμείς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας, με τα κοινά, έχουμε χρέος να είμαστε κοντά τους, έχουμε χρέος να γιορτάσουμε μαζί τους. Είναι μια εκδήλωση δική τους, αλλά μια εκδήλωση και δική μας, διότι είναι παιδιά δικά μας, είναι φίλοι δική μας, είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν και βιώνουν ανάμεσά μας. Νομίζω ότι πρέπει να τους τιμούμε, πρέπει να δίνουμε το παρόν για να δείξουμε ότι δεν διαφέρουν από εμάς, δεν διαφέρουν από τους υπόλοιπους πολίτες. Είναι ένα κομμάτι από εμάς, ένα κομμάτι από τη δικιά μας τη ζωή. Σήμερα είμαστε εδώ στο Σύλλογο Παραπληγικών του Νομού Δράμας, όπου διοργανώνει το αποκριάτικο καθιερωμένο πάρτι που κάνει ο Σύλλογος και το οργανώνει η πρόεδρος του Αγγλία Κατζηγιάννη. Εμείς ως τοπικό συμβούλιο νέων του Δήμου Δράμας, στεκόμαστε ως συμπαραστάτες σε κάθε δράση που κάνει ο Σύλλογος και είμαστε εδώ σήμερα σε μια βραδιά χαράς και διασκέδασης. Έτσι, μια τέτοια παρόμοια βραδιά θα υπάρξει και στις 10 Μαρτίου, όπου σε συνδιοργάνωση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων με τον Σύλλογο θα κάνουμε ένα αντίστοιχο πάρτι σε καφέ της πόλης. Θέλω να συγχαρώ για ακόμα μια φορά την πρόεδρο του Συλλόγου Παραπληγικών για το αξιόπερο έργο που επιτελεί, την κυρία Αγγλία Κατζηγιάννη. Που συγχωρεί.